Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, πραγματοποιεί ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης μετά από πρόσκληση του Έλληνα ομολόγου του Πάνου Καμένου. Στην ατζέντα, οι τουρκικές προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου από την Τουρκία και θέματα περιφερειακής ασφάλειας και τριμερού συνεργασίας με χώρες της περιοχής. Ο Φάνης Παπαθανασίου, ανταποκριτής μας στην Αθήνα, είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Φάνη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα, Βίβιαν. Συναντήθηκε λοιπόν στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης ο κ. Αγγελίδης και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό Άμυνας τον Πάνο Καμένο. Μετά την συνάντησή του με τον Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο, αυτό που τόνισαν και οι δύο είναι ότι στόχος της Κύπρου και της Ελλάδας είναι η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και των αδελφικών σχέσεων των δύο χωρών, ειδικά τώρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις. Ο κ. Καμένος διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμπαραστέκεται στην Κύπρο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν είναι μακριά. Αναφέρθηκε στον κοινό σχεδιασμό Ελλάδας και Κύπρου, ενώ σε σχέση με τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις υπογράμμισε ότι είναι άλλο η στρατιωτική ψυχραιμία και άλλο η πολιτική του κατευνασμού. Ο κ. Αγγελίδης εξέφρασε τα βαθιά αδελφικά αισθήματα αγάπης και εκτίμησης του κυπριακού λαού για την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού στον αγώνα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Για την ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι αυτή συνεχίζεται ακάθεκτη και ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ενώ από την πλευρά του τώρα ο κ. Καμένος σε σχέση με το χθεσινό επεισόδιο στον ελληνικό εναέριο χώρο υποστήριξε ότι δεν έγινε καμία παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς τα δύο τουρκικά F-16 αναχαιτίστηκαν αμέσως από δύο ελληνικά μαχητικά. Όποιος παραβιάζει ελληνικό εναέριο χώρο θα αναχαιτίζεται, κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας. Νωρίτερα, ο κ. Αγγελίδης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεχόμενος τον Υπουργό Άμυνας είπε ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Τουρκία. Η στάση υπεράσπισης και κυριαρχίας της Κύπρου δείχνει ότι οι εταίροι μας αντιλαμβάνονται πως οποιαδήποτε έκπτωση στο θέμα της κυριαρχίας της Κύπρου, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο για κάθε κράτος, είπε. Πάλι, Σταφάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.